Τα λέγαμε. Δεν τα λέγαμε. Α, τώρα επιβεβαιώθηκαν κιόλας. Της έκλεψε την εταιρεία. Όχι τίποτα άλλο, γιατί βγαίνει σχολιάζαν από κάτω τι βλακίες λέτε που η Καγιά είναι αυτό, που η Καγιά είναι εκείνη. Να πούμε, μιλάμε για Βίκυ Καγιά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Όλοι είχαμε απορία, μάλλον εμείς είχαμε πει ότι επέκτηκε στα χρήματα, επέκτηκε σε εταιρείες, ότι η Ηλιάνα έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλες εταιρείες του ΑΜΟΑ, Καλτσεντόνια κτλ. Και οπωσδήποτε θα πείραξε τη Βίκυ Καγιά. Το μεγάλο όμως πρόβλημα, το μεγάλο χτύπημα δεν είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε. Είναι συγκεκριμένη εταιρεία, η Radiant, που ήταν το πρόσωπο εδώ και χρόνια, η Βίκυ Καγιά ήταν το πρόσωπο που πρωταγωνιστούσε και στους καταλόγους νομίζω που υπήρχαν στο μακιγιάζ. Και τώρα πλέον επέλεξαν την Ηλιάνα, ένα φρέσκο κορίτσι, της πήρε τη θέση. Αλλά η Βίκυ Καγιά θεώρησε ότι ηθικά δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό. Προφανώς ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι η Χριστοπούλου είναι μάνατζερ της Ηλιάνας, γι' αυτό και την έκανε Χριστοπούλου και πήγε αμέσως στο Μάιστα Ρόξ, σου λέει του χρόνου δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι GNTM με τίποτα. Τα πήρανε από τη Radiant με την καλή έννοια ότι συνεργαστήκανε. Ξέρω, οπότε. Τη δουλειά την έκλεισε η Χριστοπούλου γιατί είναι μάνατζερ. Ναι, γι' αυτό σου το λέω. Γι' αυτό σου λέω. Ήξερε ότι όταν αποκεφαλίζουν τη Βίκυ Καγιά από μια τέτοια εταιρεία που είναι χρόνια εκεί, ότι θα την κάνει. Α, προφανώς ήταν και χοντρό το πακέτο και καλή συνεργασία. Κακά τα ψέματα. Σωστό. Δηλαδή η Ηλιάνα σου λέει τώρα άμα την κάνω. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα που ήταν και στα app το GNTM. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά. Τέλος και η Ηλιάνα από το GNTM, τέλος και η Χριστοπούλου και η Βίκυ Καγιά έμεινε με το παράπονο. Και επειδή κάποιος έγραψε στα σχόλια, γιατί προσέξτε τα σχόλια που γράφετε, τα διαβάζουμε όλα. Mm-hmm. Σε κάποια δίνουμε απαντήσεις, αλλά δεν δίνουμε σε όλα. Είναι λογικό αυτό. Και αφήνουμε γιατί πολλές φορές απαντάει ο ίδιος ο κόσμος μέσα που έρχεται στο GR Express. Σε κάποιο σχόλιο γράφανε μέσα ότι ρε παιδί μου, μα δεν φύγανε λέει ακόμα η Χριστοπούλου και η. Γιατί λέτε ότι φύγανε, λέει αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, παιδιά, φύγανε. Ναι, παιδιά. Φύγανε. Και επίσης εμείς δεν βγάζουμε ένα θέμα στον αέρα για να σας μπαλαμουτιάσουμε, να το πω λαϊκά. Δεν βγάζουμε ένα θέμα για να σας λέμε, γιατί να γεμίσουμε το χρόνο μας. Δεν έχουμε τέτοια ανάγκη. Εμείς βγάζουμε το θέμα γιατί βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα κάτι. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Λοιπόν, και εδώ είναι σοβαρό το θέμα διότι βλέπουμε μία Βίκυ Καγιά η οποία έχει μια πορεία 25 ετών. Και μια κοπέλα η οποία έχει μια πορεία 5, 6 ετών, 10 ετών, πόσο είναι στο φινάλε, η οποία αναρχείται τώρα το ναι, βέβαια. Διάστημα. Στην Ελλάδα δεν έχει καριέρα. Ναι. Κακά τα ψέματα. Εξωτερικό, Νέα Υόρκη δεν ξέρουμε τι έχει κάνει, αλλά εδώ φτιάστηκε φέτος, έκανε πολλά. Ας αφορά τους εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ αυτό που μας αφορά είναι ότι είναι μια νέα κοπέλα η οποία δέχεται πόλεμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε τον πόλεμο αυτό και να κλείσουμε τα μάτια μας και να λέμε αν δεν συμβαίνει τίποτα. Όχι, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ναι, απλά υποτίθεται θεώρηση η Βίκυ Καγιά, επειδή της άνοιξε την πόρτα, mm-hmm. την έκανε διάσημη γιατί δεν την ξέραμε. Μέχρι και ο Νίκ βοηθήθηκε η σχέση της. Σου λέει ότι ηθικά, επειδή εγώ ήμουν το πρόσωπο αυτής της εταιρείας, δεν έπρεπε να πάρει τη θέση. Λέει η Καγιά. Λέει η Καγιά και εν μέρη έχει και λίγο δίκιο εδώ που τα λέμε. Όχι, και εμένα θα με πείραζε. Όχι, δεν έχει δίκιο. Απόψη σου. Δεν έχει δίκιο. Απόψη σου. Γιατί δεν έχει δίκιο. Αρένα. Όταν μπαίνει στην αρένα δεν υπάρχει συμμαχία. Έλα μωρέ. Εντάξει. Στην αρένα συμμαχία δεν υπάρχει. Έκλεισε με τόσες εταιρείες σιγά. Στην αρένα συμμαχία δεν υπάρχει. Ό,τι αρπάξει ο κόλλος μας. Μόνο σφαγή, μόνο σφαγή, μόνο σφαγή. Δυστυχώς κάποιοι πατάνε στα πτώματα κάποιων για να μπορέσουν να ανέβουν γρήγορα. Εσύ δεν το έκανες. Δεν πιστεύω τι θα έκανα εγώ. Mm-hmm. Εγώ αν το είχα. Εγώ άκουσε. Εμένα μου δόθηκε ευκαιρία να πατήσω πολλά πτώματα. Mm-hmm. Αλλά τα απέφευγα τα πτώματα. Ναι. Αυτό ήταν ίσως. Το γνωρίζω καλά αυτό. Εάν κάνω λοιπόν απολογισμό, ίσως ήταν το σφάλμα μου αυτό. Το σφάλμα μου να ήταν αυτό. Δηλαδή έπρεπε να πάρει σε ένα πτώμα να κλείνει υπόθεση. Γιατί πώς νομίζετε ότι κάποιος που ξεκινάει, ας πούμε, παράδειγμα από το Εγάλεο ή την Νίκαια βρίσκεται στην Εκάλη. Για να φύγεις από τη μια μεριά που πληρώνεις 150 ευρώ, 200 ευρώ νίκη και θα πας σε ένα που πληρώνεις 2.000 το μήνα νίκη. Μόνο αν έχει πατήσει σε πτώμα το κάνει αυτό. Και ξέρουμε, κοίτα να σου πω, ξέρουμε κακά τα ψέματα, ίσως και στο εξωτερικό γίνεται ακόμα πιο έντονα, ότι όταν φτάσεις στην κορυφή και είσαι χρόνια στην κορυφή, αναγκαστικά θα το κάνεις. Θα είσαι πιο σκληρός. Δεν θα το κάνεις απλά. Όταν φτάσεις στην κορυφή, είσαι το επόμενο πτώμα. Ναι, σίγουρα. Όλοι στοχεύουν εσένα για να σε σκοτώσουν. Κάποια στιγμή θα γίνεις πτώμα. Έτσι πάει. Τα πτώματα έχουν φτάσει στην κορυφή για να τα φάνε. Κανείς δεν δίνει σημασία στον πάτο. Όλοι δίνουν σημασία στην κορυφή. Έτσι. Καταλαβαίνεις.
Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν κυρίες και κύριοι στην ελληνική σόμπη. Δεν το ξέρατε. Από εμάς περιμένατε να τα μάθετε. Την πάτησε η καγιά, την πάτησε.